Γιάννη, πέρα από την υπόθεση του Δημήτρη Άμε. Λιγνάδη, έχουμε 38 καταγγελίες στα χέρια του εισαγγελέα. Από το σωματείο Ελλήνων Εισαγγελέα. Πάρα εξελίξεις. πολύ σωστά, γιατί δύο φορέ έχει πάει ο Πασκάλη Τσαρούχας και είχαμε πει και εμεί εδώ ότι ήταν βαρύ ο φάκελο που, που κουβαλούσε κάθε φορά. Άρα λοιπόν είναι 38 συνολικά οι καταγγελίε που έχουν πάει από το ΣΕΙ στον, στον Ισαγγελέα που αφορούν πάντα σε, σε προσβολή τη της, της αξιοπρέπεια. Δηλαδή αυτό που θα λέγαμε σε σεξουαλικά εγκλήματα. Λοιπόν τώρα. Αυτές οι καταγγελίες αφορούν σε έξι διαφορετικά πρόσωπα. Τα τρία πρόσωπα έχουν καταγγελίες για κακουργήματα. Δεν μιλάμε δηλαδή για σεξουαλικές παρενοχλήσεις μόνο, αλλά για απόπειρες βιασμών και για βιασμούς. Αχ, oh, εγώ. Και τα τρία για πλημελήματα, λοιπόν, έτσι. Τώρα, σας είπα ότι πρόκειται για έξι πρόσωπα. Τα τέσσερα είναι ήδη, θα μπορούσα να πω, είναι ονόματα που έχουν ήδη διαρρεύσει στον τύπο, που έχουν διαρρεύσει στα sites και που τα έχουμε με κάποιο τρόπο. Για να πάει ακούσει. στην εισαγγελία όμω, μιλάμε για σεξουαλικά εγκλήματα, Πάντα. Mm. Πάντα μιλάμε για σεξουαλικά Το εγκλήματα, αυτό. διότι η αλήθεια είναι ότι έχουν ε, ε, κατηγορηθεί πολύ και για λεκτική βία κτλ. Σωστά. Σωστά. Δεν αφορά αυτό στον εισαγγελέα. Ωραία. Τώρα. Από τα τέσσερα λοιπόν τα πρόσωπα υπάρχουν δύο καινούργια που δεν έχουν μπει ακόμα στο κάδρο. Ένα από αυτά σας αποκάλυψα εγώ χθες που σας μίλησα για την υπόθεση ενός ηθοποιού και σκηνοθέτη και μάλιστα σας είπα ότι είναι του λεγόμενου ποιοτικού θεάτρου. Το έκτο πρόσωπο της υπόθεσης που σήμερα θα αποκαλύψουμε πρόκειται για ένα πολύ γνωστό ηθοποιό ο οποίος έχει πρωταγωνιστήσει σε αρκετές σειρέ. Και μάλιστα κάποιες από αυτές είχαν και πολύ υψηλή τηλεθέαση. Είναι δηλαδή ηθοποιό πολύ γνωστός. γνωστός. Ε, έχει πρωταγωνιστή σε σύριαλ που έκαναν, ας πούμε, λοιπόν, νούμερα. Υπάρχουν για αυτόν καταγγελία. Yeah, και, τα, και οι δύο περιπτώσεις... Ναι. Είναι για σεξουαλική παρενόχληση. Mm. Δηλαδή, μιλάμε για πλημελήματα, αν το και έτσι. Είναι μιλάμε... κακούργημα. Και έχουν από μία καταγγελία ο καθένα. Δεν έχουν δηλαδή σώρία καταγγελιών σε βάρος τους. Είναι όμω δύο καινούργια πρόσωπα που, είναι που μπαίνουν δύο στο κάδρο. Είναι καινούργια κάτω. πρόσωπα που δεν έχουμε ακούσει και τα ακούμε πρώτη φορά από εδώ. Δεν έχουν Μάλιστα. δηλαδή ακόμα απασχολήσει τον τύπο. Μάλιστα.